Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, συμπολίτες και συμπολίτησες, σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και αυτή η γιορτή είναι δική σας. Όλοι μαζί, με περηφάνεια και αξιοπρέπεια, δώσαμε τη μάχη για μια πόλη της δημοκρατίας, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Και αυτή τη μάχη την κερδίσαμε. Γι' αυτό και σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Κερδισμένοι από αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι. Και εσείς είστε η εγγύηση ότι θα έχουμε μια ζωή αντάξια των ονείρων μας, των αξιών και των δημοκρατικών παραδόσεων της πόλης μας. Μας τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας και εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Οι μεγάλες μάχες και οι ωραίοι αγώνες είναι μπροστά μας. Σας καλούμε να τους δώσουμε μαζί. Για εμάς η τοπική αυτοδιοίκηση είναι θεμελιώδες κύτταρα της δημοκρατίας. Ένας θεσμός λαϊκής εξουσίας. Μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο με τη διαρκή συμμετοχή και υπό τον αυστηρό έλεγχο όλων των δημοτών. Αναλαμβάνουμε τη διοίκηση του Δήμου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, την κοινωνία και ασφαλώς και για την πόλη μας. Τα μνημόνια λιτότητας και ο Καλλικράτης έχουν οδηγήσει τοπική αυτοδιοίκηση σε ασφυξία. Ενώ είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Από την επομένη των εκλογών εργαστήκαμε σκληρά και με υπευθυνότητα ώστε να διασφαλίσουμε ότι από αύριο Δευτέρα κιόλας η κατάσταση στο Δήμο ξεκινάει να αλλάζει προς το καλύτερο. Δεσμευόμαστε στην καθιέρωση ημέρας του Δημότη κάθε καπενθήμερο, σε διαβούλευση με τους πολίτες και σε συνελεύσεις γειτονιές της πόλης μας. Θα διασφαλίσουμε την οικονομική διαφάνεια και θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά κάθε είδους, ξεκινώντας με διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών του Δήμου. Θα δεσμευόμαστε ότι τα παιδιά μας και τα σχολεία θα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανέγερση του πρώτου δημοτικού και του τρίτου γυμναστήριου του Λυκείου. Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο προκειμένου να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Ιδρύουμε επιχειρησιακό τμήμα ευρωπαϊκών και οικονομικών υποθέσεων, που σκοπός του θα είναι η εξέβρεση και διαχείριση οικονομικών πόρων τόσο από το ΠΕΠ Αττικής όσο και από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη που δοκιμάζεται από την κρίση. Ενισχύουμε τις υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης και ιδρύουμε νέες. Μπορώ από σήμερα να εξαγγείλω την ίδρυση δημοτικού φαρμακείου για το αμέσως επόμενο διάστημα. Άμεσα θα ζούμε σε μια καθαρή και πράσινη πόλη. Ξεκινάμε την επισκευή και τη σωστή συντήρηση των οχημάτων της καθαριότητας. Δεσμευόμαστε στην αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας, στη βάση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του. Χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς διακρίσεις. Με αποκλειστικό κριτήριο τη διάθεση για δουλειά και προσφορά στο Δημότη της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκιδόνας. Θα αξιοποιήσουμε και θα ενισχύσουμε κάθε μορφή δημοκρατικής συγκρότησης των πολιτών που να τους δίνει πραγματικό ρόλο και χώρο για να αποφασίζουν για τις ζωές αλλά και το μέλλον της πόλης τους. Δεσμευόμαστε τέλος ότι θα βρεθούμε απέναντι σε κάθε μικρό και μεγάλο συμφέρον που επιχειρεί να αποδιαιτήσει τις ζωές των πολιτών της πόλης μας. Η πόλη μας σε δύσκολες συνθήκες απέδειξε ότι διαθέτει ήθος και αρχές. Οι πρόγονοι μας που ήρθαν πρόσφυγες μας δίδαξαν να εργαζόμαστε σκληρά και τίμια. Έτσι και σήμερα όλοι μαζί θα φτιάξουμε μια πόλη αντάξια της ιστορίας των παππούδων μας και των προσδοκιών των παιδιών μας. Απευθύνομαι στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά, στους μικρότερους και στους μεγαλύτερους. Είναι καιρός να οραματιστούμε, να σχεδιάσουμε, να πιστέψουμε και να δουλέψουμε. Οι ζωές και η πόλη είναι στα χέρια μας. Και όλοι μαζί θα φτιάξουμε την πόλη που μας αξίζει. Καλή μας τύχη. Ξεκινάμε όλοι μαζί.